Λέγομαι Βρέστα και αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ την τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ, την ομάδα για τα θέματα περιβαλλοντικής αλληλουχίας. Λοιπόν, εδώ και έναν χρόνο έχουμε κατατεθεί κάποιες προτάσεις, έχουμε κάνει έναν κύκλο, κάποιες από αυτές συνάδουν με τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο των ΣΠΑΤΟ. Είναι λίγο περισσότερο επιβλησμένο και το με την έλευση, με την καταγραφή της έλευσης του νομοθετικού πληθυσίου. Θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω. Δύο από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μεγάλες πόλεις, αλλά και οι μικρότερες, είναι η διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων τους. Η ρήγορση και η μόλυνση του περιβάλλοντος από τα υγρά ανεξέλεγκτα κύματα που καταλήγουν κάθε μέρα από τους απορροφητικούς και στεγανούς εντός εισαγωγικών πόρτους στη θάλασσα, αλλά και από την ασυνήθιτη κατευθείαν παροχέτευση και γένωση πόθρων, επιβαρύνουν με συνεχείς ρήγους στον ευρωπαϊκό κόσμο. Στο πέρασμα των περασμένων ετών έχουν εξεταστεί οι επιπτώσεις που προκαλούνται στο περιβάλλον της Ανατολικής Αττικής από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αστικών λιμάτων στο έδαφος, στα ρέματα και στη θάλασσα. Όσο πυκνοδομείται η περιοχή, τόσο περισσότερο πολλαπλασιάζεται το λιπαντικό και μικροβιακό ποτίο που καταλήγει στη θάλασσα μέσα της υπόγειας μεταφοράς. Η μικροβιακή μόλυνση ταξιδεύει σχετικά αργά σε συμπαγή εδάφη προς τη ροή του υπόγειου νερού. Σε εδάφη όμως με μικρότερη πυκνότητα ταξιδεύει πιο γρήγορα και πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των κατοίκων. Η χημική όμως ρήπανση, όπως είναι απορριπαντικά, φυτοφάρμακα κτλ., ταξιδεύει με ευρύ μέτωπο και σε αποστάσεις 95 έως 100 μέτρα. Αυτό όλο το λιπαντικό και μικροβιακό φορτίο που καταλήγει στη θάλασσα μπορεί να αναχαιριστεί μόνο με αποχέτευση και καταλήγει στη θάλασσα μέσω της τροφής. Η έλλειψη κεντρικών δικτύων αποχέτευσης που να καταλήγουν σε κέντρα επεξεργασίας λιμάτων, αστικών και μη, διωγγώνει το πρόβλημα με δραματικό ρυθμό. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η ζήτηση για ποιοτικότερο περιβάλλον και η δυνατότητα διάθεσης πόρων για την προστασία είναι συνδεδεμένη με την αύξηση του πλούτου. Πόσο μάλλον όταν παράκτιες πόλεις όπως η δική μας στηρίζουν την ανάπτυξη και την ευμάρεια στον μοναδικό τους πλούτο. Τη θάλασσα, μην παραγνωρίζοντας όμως και τις σοβαρές επιπτώσεις της καλλιέργειας και το νερό που πίνουμε. Η διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να υπακούει στο τρίπτυχο. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση. Στην Αρτέμιδα, μετά από μακροχρόνιους αγώνες των πολιτών και φορέων, καταφέραμε να συνθέσουμε προτάσεις στην προσπάθεια ενός ανοιχτού διαλόγου με τους υπόλοιπους Δήμους της Ανατολικής Ελλάδας.